έχω γεννηθεί, είμαι από το Παλαιόπουλο Αρκαδίας. Γεννήθηκα το 1927, αγρότης, του Δημοτικού είμαι. 95 χρονών. Είμαι 95 ετών. Το 1949 πήγα στρατιώτης στην Τρίπολη. Από εκεί πήγα σε Καστοριά. Ο πόλεμος της Κορέας το 1950. Το 1950 πήγε το πρώτο τάγμα, 1000 άτομα, ο πλήτης στρατιώτης της Κορέας. Από εδώ από την Τρίπολη ήταν πολλοί. Θα σας πω όλα. Πήγα στην Κορέα. Το 1951 έρχεται μια διαταγή από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τη 15η Μεραρχία, να πάμε 15 άτομα. Διάφορες ειδικότητες. Εγώ ήμουν σκοπευτής πυροβολικού. Έπεσε ο κύριος σε μένα. Στο πυροβολικό είμαστε δύο. Ο ένας απαντρεμένος έπεσε ο κύριος σε μένα. Δεν ήθελα να πάω με κανέναν τρόπο. Από εκεί ήρθαμε στο Περέα. Στο Περέα, στο καράβι, μέσα βρήκαμε στρατιώτες Εγγλέζους, Γάλλους, Βέλγους και Ολλανδούς. Το ταξίδι μας ήταν 33 ημέρες στην Κορέα. Το 52. 33 ημέρες. Περάσαμε τα νησιά Βόρων και Λάνη, πλούσια. Φτάσαμε στην Κορέα, στο Πουσάν. Φτάσαμε στο Πουσάν, καθίσαμε 3 ημέρες. Εκεί μας εκπαίδευσαν 3 ημέρες στα βαριά όπλα. Την τρίτη μέρα, νύχτα, μας βάλανε στα γυμ. Περάσαμε τη Σεούλ. Καταστραμμένη και η δεν υπήρχε τίποτα. Είδαμε τις πρώτες λάμψεις, πρώτες βουής. Φτάσαμε στο τάγμα. Στο τάγμα που φτάσαμε, μας υποδέχτηκαν οι φαντάροι σαν αδέρφια. Και καθίσαμε από τις βάλες και δώσανε. 29 Ιανουαρίου του 1951, ήταν η πρώτη μάχη. Τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν πολλά στον ελληνικό λόγο, ο οποίος ημίθη υποδειγματικός υπό το υψόμενο 381 και δεν έδωσε την ευκαιρία στον στρατάρχη Κινέζων ανατρέψει το γενικότερο σχέδιο της ογκλώδης στρατιάς. Ο διοικητής του ιδάματος, ο Αν Χάν Αμερικάνος, αξίζει, είπε, αξίζει για κάθε άνθρωπο να γνωρίζει πώς πολεμούν οι Έλληνες. Στα σελίδα της ιστορίας, της πρώτης μεραρχίας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι στις 29 Ιανουαρίου του 1951 ένας ελληνικός αντιμέτωπος επί του υψώματος 381 δύναμη 3.000 Κινέζους. Οι Έλληνες διατήρησαν στο κατοχή των το ύψωμα καθόλη τη διάρκεια του σκληρού αγώνος και φώναψαν υπέρ τους 800 Κινέζους. Υπερασπιζόμαστε, ζώστε την ελευθερία στην Κορέα. Αποδείξατε ότι είστε άξιοι κληρονόμοι των παραδόσεων, του Μαραθώνου και των Θεμελιωτών. Και ό,τι ιερά φάλαξ της ελευθερίας καίει πάντα βαθιά στις καρδιάς, το συγχαρούν γύρω. Σας εύχομαι καλή τύχη. Άρα αυτό ήταν οι ευχαριστίες. Αυτό το έχω βγάλει από το βιβλίο. Α, μάλιστα. Από το βιβλίο. 30 Απριλίου, μια διμερία, ο Μάνας, ο υπολογαγός, ήρθε αντιμέτωπος με τους Κινέζους. Βγάλει τον πιστόλι, έγινε συνέχεια. Άντας τον πιστόλι, βγάλει την τσιφορόλη, ήρθε στα χέρια. Πεταλέρχεται ένας Κινέζος, τραβάει μια ρηπή, να σκοτώνει. Αναλαμβάνει και ο δεύτερος, υπολογιστρωματίζει. Μάχης κύριος. Σε 6 Ιουνίου,
340 ύψωμα. Εκεί ήσαν ουλοψωματά, δεν υπήρχαν πέτρα, ουλοψωματάκια, ουλολοφίσκι. Σε 6 Ιουνίου ο πρωτολόγος αντιμετωπίζει μια στρατιά από Κινέζους. Τη νύχτα αυτή, εμείς βαρύγαμε πυροβολικό, όλμους συνέχεια. Είχαμε 30 νεκρούς. Εάν έπεφτα το ύψωμα, θα σκοτωνόμαστε. Και οι φίλοι δεν εγκυτώνουν κανάς. Πριν, στις 29 Ιανουαρίου, σε αυτή την πρώτη μάχη, σκοτώθηκε από το Λεβίδι. Ο Μήτρο από το Λεβίδι. Ο Κωνσταντίνο από τη χώρα Γορτυγίας. Ο Δάβρος από τα Ζωγενά. Ο Γκανάς από την Καντήλα και ο Παυσανίας από την Κοροφάζερα. Στις 29 Απριλίου, στους 3.000 που αυτήσαν. Αυτά πέσαν τα θύματα. Σε 6 Ιουλίου, σαν μάχες οι μεγάλες στρατιωτικές. Ανέβευσαν. Σε αυτή τη μάχη σκοτώθηκε. Ο Κυριαζόπουλος από τη Μουριά Γορτυγίας και ο Νικολόπουλος από τα Παραδείσια Γορτυγίας. Παραλύσε μεγάλο κουίς. Αυτή... Εάν έπρεπε αυτό το ύψωμα, θα μας σκοτώναν και τους σκύλους. Την άλλη μέρα ήρθε ο Ρίζουελ και ο Βαν Φλίτ και μας παρασμοχωρήσανε. Τον Αύγουστο κάνε μια επίθεση, μια στρατιά στην ενάτη μεραρχία των Αμερικάνων, τη νύχτα. Αυτοί παράγαν όλη τη νύχτα. Την ημέρα δεν τα βγάνανε πέρα από τα αεροπόρια. Εμείς με τα πυρόβολα έκαναμε φράγμα πυρός όλη νύχτα. Εγκλειτώσανε οι Αμερικάνοι. Μετά, όταν ήμουν στο χωριό, μετά από 4 χρόνια, έλαβα ένα παράσημο από τον Ατζεχάου, τον πρόεδρο της Αμερικής. Το 1951. Σε αυτό το μπλοκάκι έχω γράψει όλα ό,τι τράβα κάθε μέρα. Κάθε μέρα έγραφα κάθε μέρα. Βρέστε μία μέρα που σας έχει σημαδέψει να το διαβάσετε. Το έχω 70 χρόνια. Κάθε ημερομηνία έγραφε δύο λέξεις. Σήμερα τραυματιστήκαμε. Σήμερα ο πόλεμος, σήμερα οι Αμερικάνοι. Έγραφα κάθε μέρα. Δύο λέξεις, σήμερα τραυματίζεσαι, σήμερα εκεί, σήμερα. Τον Οκτώβριο, το 413 ύψωμα, ήσαν οι πιο σειρότερες μάχες. Μας εμβάλλει το πυροβολικό αεροπορείο τα πάντα. Είχα ένα Ιταλό Αμερικάνο, το λέγανε Αντώνη. Φωτορεπόρτη, τράβαγε φωτογραφία. Αντώνη, Αντώνη φυλάκου. Έρχεται μια οβίδα. Μετά την άλλη μέρα, 5 ώρα το απόγευμα, πέφτει μια βόμβα. Έμειναν έστως. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εξύπνησα τη νύχτα. Τη νύχτα που ξύπνησα, γιατί πόρα Παναγία μου, έφταχα να δω τα πόδια μου, χρυσό Παναγία μου, τα δίπλα μου, σαν δύο σκοτωμένοι, κάνω έτσι. Εγώμισε το χείρι μου, αίματα. Μετά από δύο ημέρες, μάχες λινόζας είναι. Μετά από δύο ημέρες, κάποιο αερόπλανο. Μετά με Ισραήλια, μετά αυτά. Γίνεται ακριβώς μια σφαίρα και μου τρουπάει μπροστά τη μύτη του παπουτσού. Στις 28 Οκτωβρίου, που έχουμε την αρχική εορτή, είχαν μάτς του περιβολικού, είχαν κάτι βήματα στον αέρα. Σκάλει ένα βήμα και έρχεται ακριβώς εδώ στο κεφάλι. Μου κόβει το κράνος στα δύο. Η φωνή μου από την Κορέα ακούσε την Τρίπολη. Είχατε ταλαιπωρίες μεγάλες, μάχη σώμα με σώμα. Είχατε να αντιμετωπίσετε τις οβίδες, τις σφαίρες. Τον κίνδυνο. Μετά
Έπεσε τρύπα, σου λέω, έπεσε ένα τέτοιο κομμάτι. Το κράνο τα κοστάλι μου, την τρύπα. Άλλο γεγονός. Μετά έρχεται ο Ριζουέλ, ο Βανφλίτ και κάνει με τους αξιωματικούς της κούρας κάνει συμβούλιο. Εγώ ήμουν κοντά στη διοίκηση που λατσόπλου. Να πάρουμε το 313 ύψωμα. Αυτό το ύψωμα έλεγε και τη Βόρειο Κορέα και τη Νότιο Κορέα. Άσε μου λέω. Πηγαίνει ο πρώτος λόγος σχέδες μας. Πηγαίνει ο πρώτος λόγος. Μαθαίνει μεγάλη μια. Πηγαίνει ο τρίτος λόγος. Ενίσχυση. Καταλαβαίνει το ύψωμα. Σε αυτή τη μάχη σκοτώθη ο Ιόπουλος από το Λεβίδι και από την Καντήλα ο Κουλάκης και από τα Παραδείσα ο Νικολόπουλος Μεγαλοπούλια. Πήραμε το ύψημα. Μετά ήρθανε να μας μετακινήσουνε. Και καναδέζια, Αμερικάνοι, δεν θυμάμαι, καναδέζια, Αυστραλία, να πάμε τα κύσου. Νησικοί, κουρασμένοι, αξίριστοι, μέσα στη Λάτβης και μου, μένα στη Λιμπάκο. Τη νύχτα έχασα. Αντί να έρθω στην Βόρειο Κορέα, πάω στην Νότιο Κορέα. Αντί να έρθω στην Νότιο Κορέα, πάω στην Βόρειο Κορέα. Ξυπνά, κυρία μου. Όχι, μωράει μου. Ερχόταν μια στρατιακή νύχη. Ερχόταν μια στρατιακή νύχη. Όχι, μωράει μου. Τι να κάνω. Ήταν ένας άμμος, πήγα φώθηκα μέσα στο θάμμο. Λέω τώρα τι να κάνω. Βγάλω το πιστόλι μου, την χελουβοβίδα και λέω καλύτερα να με σκοτώσουνε παρά να με πιάσουνε, να με πετάγανε σαν βοντρούνια. Φτάσα στα 50 μέτρα. Περνάγαν όλοι. Πώς τελειώσανε, κατάλαβε, προσαρτονίστηκα, έσηκωσα τα χέρια μου και έπλασα σε κάτι πέρος. Την γλώσσα δεν την ήξερα. Ρε του λέω, ρε κρέτσε του λέω, κρέτσε του λέω, καπετάνε. Πήρα το ρασίρο, ήρθα ένα τζιπ και με πήρε, με πήγε στο τάγμα. Μετά από 3 ημέρες, έρχεται η τρίτη αποστολή να φύγουμε. Αποχαιρετήσαμε τους συνάδελφους. Και δάγκρα σπάτια. Σου θυμάμαι τα 250 παλικάρια που σκοτώθηκαν σε ένα απόστολη. 250 παλικάρια. Είχαμε πολλούς τραυματίες. Νεκρούς είχαμε. Είχαμε 33 αξιωματικούς νεκρούς, 187 στρατιώτες και 610 τραυματίες. Όταν ήρθατε στην Ελλάδα, πώς σας υποδέχτηκαν? Ήρθαμε στον Περέα. Στον Περέα που ήρθαμε, με το καροτσάκι εκατάβεσα, είχε κοπεί ενός στρατιώτη. Το πόδι του πέρα-πέρα το κατέβασα με το καροτσάκι. Καροτσάκι. Και θυμάμαι, ήρθε ο βασιλιάς ο Παύλος και μας χαιρέτησε δια χειραψίας. Την άλλη μέρα, δεν θυμάμαι, ήταν στην εφημερίδα, τον εαυτό με το βασιλιά, με το καροτσάκι. Μετά είχαμε το ευεργέτημα, μετά κάτσαμε 6 μήνες απολύθηκα πιο νωρίτερα. Από εκεί έφυγα, πήγα στο Παλιόπλο. Εκεί πατρίτσα, εκεί έφυγα. Μετά από 25 χρόνια έκανε ο Παπαδόπουλος που ήρθε, ήμουνα 45 χρονών, όσοι ήταν στην Κορέα να διοριστούν. Και διορίστηκα και πήγα στη Μεγαλόπολη φύλακας. Γιατί απέστα. Στη ΔΕΗ.
Στην ΔΕΗ έκασα 15 χρόνια πέρα τη συνέχεια. Είμαι 95 ετών, 67 χρόνια παντρεμένος. Έχω 2 δισεγγόνια, 2 γιατρούς, 2 εγγόνια γιατρούς και 3 δισεγγόνια. Ευχαριστώ τον Θεό.